Ξεκινήσαμε με Κριτσά και θα πάμε Δαμάστα. Καθώς μετά από 2 χρόνια ο πολιτιστικός σύλλογος της περιοχής επιστρέφει δρυμύτερος μέσα από δράσεις πρωτοβουλίες και με φόντο την υποδοχή και τον εορτασμό ίσως της πιο αγαπημένης περίοδου και εποχής του χρόνου, της Άνοιξης. Πάμε στον κύριο Γιώργο Σαρή. Έχουμε ξανασυνδεθεί με την περιοχή βέβαια. Έχουμε και αρκετούς τηλεθεατές μας παρακολουθούν εκεί. Κύριο Γιώργο Σαρή είναι πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές σας. Και χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά, πρόεδρε. Επιστρέφεται δρυμύτερη, η αλήθεια είναι. Ναι, νομίζω το χρειαζόμασταν. Έλειψε αυτή η εκδήλωση που είναι από τις πιο παλιές εκδηλώσεις του χωριού. Μετά τη δεκαετία του 50 ξεκίνησε με τη δασκάλα του χωριού και τους δασκάλους του πέραν τα παιδιά την Πρωτομαγιά για να νιώσουν την άνοιξη, τον ερχομό της άνοιξης. Το κατεβάζανε στον κάμπο. Και μετά σιγά σιγά οι παρέες οργανωνότανε και το θεσμοθετήσανε να κατεβαίνουν την Πρωτομαγιά στον κάμπο και να φτιάχνουν πολλαΐνες τις λεγόμενες, να φτιάχνουν τα στεφάνια, να ψήνουν όλοι μαζί, να είναι μια έτσι ωραία γιορτή παρεΐστικη, όπως θέλουν να κάνουν οι Δαμαστιανοί που κάνουν ωραίες παρέες όταν βρίσκονται και μεταξύ τους αλλά και με τους φίλους. Εμείς λοιπόν σαν σύλλογος αλλά και τα προηγούμενα συμβούλια κάποια στιγμή μετά τη δεκαετία του 70 άρχισαν να το κάνουμε πιο οργανωμένα, δηλαδή να φτιάχνουμε το χώρο, να τον καθαρίζουμε, να φέρνουμε τον εξοπλισμό του συλλόγου, καρέκλες, τραπέζια, πάγκους, σταριές και να κανονίζουμε και τη μουσική τα τελευταία χρόνια. Παλιά δεν φέρναμε μουσική, ήταν πιο πρωτόγονο θα μπορούσα να πω σε εισαγωγικά. Άρα λοιπόν εμείς αναλαμβάνουμε την διοργάνωση, το logistics, σε εισαγωγικά θέλουμε να το πούμε, και ο κόσμος βάζει την όρεξη, βάζει την παρέα, κρατάει τα πράγματά του και τα ψήνει εδώ. Έχουμε κιθαριές, έχουμε αντικριστιέρες, έχουμε τα πάντα. Οπότε νομίζω ότι είναι μια εκδήλωση που έχει αυτή την εποχή και μας έλειψε 2 χρόνια που δεν γινότανε. Και απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους βέβαια. Και μικροί και μεγάλοι θα περάσουν όμορφα. Πάρα πολύ όμορφα. Ο κάμπος της Δαμάστας, ξέρετε, την περιοχή είναι ορεινή, αλλά η Δαμάστα έχει ένα χαρακτηριστικό ότι έχει ένα έφορο κάμπο που μας δίνει τη δυνατότητα να νιώσουμε τη φύση και τον ερχομό της Άνοιξης. Μάλιστα, από τη μία λοιπόν ξαναβρίσκουμε την καθημερινότητα και επιστρέφουμε στην κανονικότητα μέσα από γλέντια όπως αυτό που διοργανώνει και ο Πολιτιστικός Σύλλογος και από την άλλη βέβαια βλέπουμε δράσεις εθελοντισμού, άνθρωποι βγαίνουν μπροστά να καθαρίσουν ένα χώρο βέβαια προκειμένου να οργανωθεί αυτό το οποίο έχουν σχεδιάσει. Και βέβαια μία πρωτοβουλία, μία δράση, πρόεδρε, που έχει αγκαλιαστεί από το σύνολο των κατοίκων και της τοπικής κοινωνίας. Και των κατοίκων και την τοπική κοινωνία και γενικότερα την ευρύτερη περιοχή του Μαλεβιζίου, αλλά και όχι μόνο, περίπου πάνω από το 50% των καλεσμένων των ανθρώπων που έρχονται στην Πρωτομαγιά είναι εκτός Δαμάστας, που έρχονται για να Μάλιστα. περάσουν καλά όλοι μαζί. Θέλουμε υλικό, πρόεδρε, βίντεο και φωτογραφίες να δώσουμε συνέχεια. Να πω λίγο ότι θα είναι μαζί μας τα παιδιά που παίζουν φιλοκερδώσει μουσική και αξίζει να τους αναφέρουμε. Είναι ο Ματούς Ταΐδης στη λύρα, ο Σταύρος Κυριαδάκης στο λαού. Ο Γιώργος ο Μαυράκης στο μαντολίνο και ο Σπύρος ο Μαυράκης Μάλιστα. στο λαού. Θα είναι μαζί μας και θα περάσουν πάρα πολύ. Να είστε καλά, πρόεδρε. Καλή επιτυχία. Μπράβο καλά. Για την πρωτοβουλία σας και για το γεγονός ότι είστε δραστήριοι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.